Πεθαίνω για το συγκεκριμένο γαλακτομπούρεκο που έχει τρεμουλιαστή κρέμα, κριτσανιστά φύλλα, μελωμένα σωστά και όταν το κόβεις το σιροπάκι έχει μπει μέσα στα φύλλα και όχι μέσα στο δαψί. Θα πάθετε πλάκα. Γαλακτομπούρεκο σήμερα. Έχω ένα θέμα με τα γαλακτομπούρεκα. Δεν μου αρέσουν τα γαλακτομπούρεκα που έχουν μαλακά φύλλα, που έχουν κρέμα στόκο, που το κόβεις και γεμίζει ζουμιά το ταψί. Θέλω 2 λίτρα γάλα. Έχω κρατήσει λίγο γάλα στην άκρη από τα 2 λίτρα. Το θέλω για την κρέμα μου, να αραιώσω τα υλικά μου. Τα υπόλοιπα υλικά θα μπουν όλα σε μια μεγάλη κατσαρόλα. Το υπόλοιπο γάλα δηλαδή θα μπει σε μια κατσαρόλα. Αν βρείτε ένα ωραίο φρέσκο κατσικίσιο γάλα, έχετε φάει γαλακτομπούρεκα εκεί πάνω στα βουνά, στην Κιώνα, να παραμιλήσετε. Το γάλα κάνει τη διαφορά, έτσι. Ό,τι γάλα σας αρέσει να βάλετε όμως. Όταν βάζω το γάλα στην κατσαρόλα μου, ρίχνω μέσα τη μισή ζάχαρη. Η ζάχαρη αυτή θα κάνει ένα ωραίο φιλμ στη βάση της κατσαρόλας και δεν θα τσικνώσει το γάλα, δεν θα κολλήσει δηλαδή, ούτε θα μυρίζει αντισθητικά όταν πιάνει το γάλα στην κατσαρόλα. Βάζω λοιπόν τη μισή ζάχαρη περίπου, την άλλη μισή την κρατάω στο μπολ με τα υπόλοιπα υλικά. Δεν θέλω δυνατή φωτιά στο γάλα, θέλω χαμηλή φωτιά πάντα. Ένα μικρό ανακάτεμα θα κάνω. Να πάει παντού η ζάχαρη. Το ξεχνάω εκεί. Θέλω λοιπόν μέσα 4 αυγά. Η δόση είναι μεγάλη. Η δόση φτάνει για να κάνετε το ταψί της κουζίνας. Αυτό το γαλακτομπούρικο δεν το κόβεις στη μέση να κάνεις μισή δόση, γιατί απλά εξαφανίζεται. Βέβαια, αν θέλετε να κάνετε μισή δόση, μικρότερο ταψί, μπορείτε πολύ ευχαρίστως να κόψετε στη μέση όλα τα υλικά και να κάνετε ένα μικρότερο ταψί. Θέλω 4 ολόκληρα αυγά και 2 κρόκους. Τα ασπράδια να τα κάνετε κάτι άλλο. Να κάνετε μια ωραία ομελέτα με ασπράδια. Δεν πάει χαμένο το ασπράδι. Βανίλιες, 2 βανίλιες. Τώρα που έβαλα τις βανίλιες μέσα, να μην ξεχάσω να σας πω ότι ένα ξύλο κανέλα. Ωραία και το χέρι μου, το βάζω μαζί. Ένα ξύλο κανέλας μέσα στην κρέμα και ξύσμα από ακέρωτο λεμόνι. Ακέρωτα τα λεμόνια όταν βάζετε το ξύσμα μέσα, πλυμμένο και καλά στεγνό μέσα στην κρέμα. Το άρωμα από αυτό το γαλακτομπούρεκο απλά δεν υπάρχει. Παίρνω μόνο το κίτρινο και ποτέ το άσπρο, γιατί το κίτρινο έχει τα εθέρια έλαια επάνω. Το άσπρο αφήνει μια ελαφριά πίκρα. Βάλαμε τα υλικά μας, έχω βάλει, είπαμε, το γάλα, έχω κρατήσει μόνο ένα φλιτζάνι για την κρέμα μου, έχω βάλει μέσα τη μισή ζάχαρη, έριξα μέσα ξύσμα από ένα φρέσκο ωραίο λεμόνι, ακέρωτο, έβαλα μέσα και ένα κομμάτι κανέλα και το αφήνω όλο μαζί εκεί μέχρι να αρχίσει να ατμίζει, μέχρι να δω να βγαίνει λίγος ατμός από το γάλα μου. Εδώ μέσα στον μπολ μου έχω βάλει 4 αυγά, 2 κρόκους, την υπόλοιπη ζάχαρη, 2 βανίλιες και πάμε να κάνουμε ένα ωραίο ανακάτεμα των αυγών. Μπορείτε να το κάνετε και με μίξερ αν θέλετε, να δώσετε όγκο στο αυγό. Χτυπήστε τα καλά, να λιώσει η ζάχαρη που βάλαμε μέσα. Ωραία, και τώρα ήρθε η ώρα που θα ρίξω μέσα το σιμιγδάλι μου. Αυτή η κρέμα τρέμει. Αυτό είναι το ωραίο. Σε αυτό το γλυκό αυτό είναι το ωραίο. Δεν μπορώ το γαλακτομπούρεκο που το κόβεις κομμάτι και είναι μέσα τούβλο. Γι' αυτό δεν βάζω καθόλου. Ούτε κορνφλάουρ ούτε αλεύρι. Σε πολλές περιοχές βέβαια βάζουν και κορνφλάουρ και αλεύρι, βάζουν μισό-μισό. Εμένα μου αρέσει μόνο με ψηλό σιμιγδάλι. Αυτή η γεύση μου αρέσει εμένα, αυτή η υφή μου αρέσει εμένα. Από εκεί και πέρα ό,τι θέλετε βάλτε. Έτσι καλά, να ανακατευτεί καλά το σιμιγδάλι, να γίνει έτσι μια ωραία κρέμα και θα το αραιώσω λίγο με το κρύο γάλα. Ακούω εδώ το γάλα μου και παίρνει μπρος. Η κουζίνα έχει ήχους. Αυτά με τρελαίνουν από τότε που ήμουν παιδί. Τους ήχους θυμάμαι ακόμη, τους ήχους έχω στο μυαλό μου. Και δεν χρειάζεται καν να δω την κατσαρόλα, γιατί ο ήχος που βγάζει. Ακούω ότι το γάλα σιγά σιγά από κάτω ξεκινάει το κόχλασμά του. Θα πάρω λοιπόν μια κουτάλα και θα έρθω εδώ να πάρω λίγο γάλα. Θέλω να φέρω δηλαδή πιο κοντά τη θερμοκρασία του μπολ που δουλεύω με την κατσαρόλα. Είναι το πιο ωραίο γαλακτομπούρεκο που έχετε φάει στη ζωή σας. Με την υπογραφή μου σας το βάζω αυτό. Τώρα η κρέμα μου είναι έτοιμη να πέσει μέσα. Λίγο λίγο μέσα όλο το υλικό. Λίγο. Ό,τι μείνει στο μπολ θα το πάρω όλο, γιατί θα δείτε ότι κάτω στο μπολ θα μείνουν αρκετά πραγματάκια. Μέσα όλο και τώρα περιμένω να δέσει η κρέμα μου.
από την ώρα που μπαίνουν μέσα τα αυγά, πάντα θέλω μέτρια φωτιά. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να κάνεις μία κρέμα με γάλα και να σε πιάνει αυτή η τσίκνα του γάλακτος. Χαλάει όλο το γλυκό. Γι' αυτό θα αφιερώσετε 3 λεπτά παραπάνω από ό,τι κάνετε συνήθως το πολύ δυνατό. Για να βγάλεις ωραίο πράγμα, πρέπει να το γουστάρεις πάρα πολύ, πρέπει να είσαι από πάνω του, να το κανακεύεις και τότε βγαίνει το τέλειο αποτέλεσμα. Εσείς που το κάνετε, που σας το λέω τόσα χρόνια, βλέπετε τι αποτέλεσμα έχει. Έδεσε, τη βλέπετε, φλου φλου φλου, είναι σβηστό το μάτι, έτσι, και αυτή συνεχίζει και βράζει. Είναι σβηστή η κρέμα μου, είναι έτοιμη. Από πάνω θα πέσει το βούτυρο. Είναι 60 γραμμάρια βούτυρο. Έτσι. Και αν θέλετε, όπως έκανα και εγώ στην άλλη κατσαρόλα, γιατί το έχω έτοιμο και κρύο, για να σας δείξω πώς πρέπει να το κάνετε και εσείς στο σπίτι, εντάξει. Δεν θα πάρω τώρα το καυτό, την καυτή κρέμα, να τη ρίξω πάνω στα τελικά τα φύλλα βίρυτου που είναι πολύ λεπτά. Θα πάρω λοιπόν μια κρύα κρέμα. Την έκανα την κρέμα πριν, την άφησα να κρυώσει και όταν θα μείνει αρκετή ώρα, βλέπετε σιγά σιγά εδώ που αρχίζει και λιώνει το βούτυρο επάνω. Το βλέπετε. Αυτό το βούτυρο, αν την αφήσω εδώ στο μάτι, ας πούμε, είναι σβηστό το μάτι μου, θα λιώσει σιγά σιγά και θα κάνει ένα ωραίο φιλμ πάνω από την κρέμα. Έτσι λοιπόν η κρέμα μου δεν θα πετσιάσει, δεν θα στεγνώσει από πάνω και θα παραμείνει λία και φανταστική μέχρι να την ανακατέψω και να τη βάλω μέσα στο ταψί μου. Στην ουσία όμως θέλω να μείνει οπωσδήποτε γύρω στα 10 με 15 λεπτά, να φύγει αυτό το καυτό της κρέμας και η υδρατμή που έχει μέσα. Την έχω εγώ έτοιμη εδώ, έχει κρυώσει, τη βλέπετε, έχει κρυώσει. Δεν τη βλέπετε σφιχτή, είναι σφιχτή γιατί είναι κρύα, μόλις βγει το γαλακτομπούρεκο από μέσα θα είναι θεϊκή. Κρεμένιο, φανταστικό. Αυτή είναι η υφή που έχει μετά από περίπου μισή ώρα που έχει βράσει και έχει στεγνώσει ελαφρά. Και πάμε για τα φύλλα μας. Ταψί. Βουτυράκι στο ταψί μου. Βουτυρώστε μου καλά το ταψί. Θυμάστε που σας έλεγα στο μπακλαβά, το θεϊκό μπακλαβά που φτιάχνω με τα κριτσανιστά φύλλα του ονείρου. Τα φύλλα του μπακλαβά όταν τα στρώνουμε μέσα στο ταψί, απλά πεταχτά ραντίζουμε. Αντίθετα, να το θυμάστε αυτό, αν θέλετε κριτσανιστό γαλακτομπούρικο, θεϊκό με καλοψημένα φύλλα μέχρι μέσα, να γίνεται μέσα ρόδινο και το μέσα-μέσα κομμάτι του γαλακτομπούρικου, θα πρέπει να μου το αλείψετε καλά με βουτυράκι. Πολύ λεπτό φύλλο, μπορείτε να το κάνετε και με κρούστας αν θέλετε, αλλά όσο πιο λεπτό τόσο πιο ωραίο είναι, τόσο πιο ωραίο γίνεται. Θέλω να περισσεύουν φύλλα και από τη μια και από την άλλη, δηλαδή τη μια φορά θα μου περισσεύει φύλλο από εδώ. Στρώστε τα ωραίο με υπομονή, δεν θα βιάζεστε, με υπομονή. Αν θέλετε να κάνετε το γλυκό που θα παραμιλάνε όλοι, θέλει λίγο υπομονή. Αλείψτε το, καλά και στα πλάγια και εδώ, αλείψτε μου. Αν θα το κάνετε το γαλακτομπούρικο, πρέπει να το κάνετε όπως πρέπει και όπως του αξίζει. Αν θέλετε να λένε η Μαρία, η Ελένη, ο Γιώργος, ο Αχιλλέας κάνουν το καλύτερο γαλακτομπούρικο, πρέπει να ακολουθείτε τα μυστικά που σας λέω. Γιατί για εσάς το καλύτερο, θέλω πάντα. Και ό,τι ετοιμάζω στο εστιατόριό μου και το τρώει ο κόσμος και τρελαίνεται εδώ και πολλά χρόνια, το ίδιο πράγμα σας δίνω και εσάς. Δεν κρύβω τίποτα, σας δίνω όλα μου τα μυστικά, γι' αυτό και όταν τα φτιάχνετε, γίνονται θεϊκά και σας λένε όλα τα καλύτερα. Συγχαρητήρια θέλω να παίρνετε λοιπόν. Πάμε. Στη μια μεριά έβγαινε το ένα φύλλο, στην άλλη μεριά θα βγαίνει το άλλο φύλλο. Σε λίγο θα βγαίνει από τα πλάγια. Θέλω γύρω-γύρω, παντού, να πάει φύλλο παντού. Όσο όγκο δηλαδή θα κάνω στη μια γωνία, τόσο όγκο να έχω και στην άλλη γωνία. Και μη στεναχωριέστε αν για κάποια στιγμή σας σκιστεί ένα φύλλο, θα πέσουν τόσα φύλλα μέσα που δεν θα φαίνεται τίποτα. Αρκεί να μην μου σκίσετε τα κάτω-κάτω φύλλα, έτσι. Καλό βουτύρωμα, να το θυμάστε. Το γαλακτομπούρικο θέλει καλό βουτύρωμα. Πολύ καλό. Στο έτσι τώρα. Να πιάσω τα πλαϊνά μου. Που άφησα κενό πριν, εδώ και εδώ. Αυτό καλύπτω τώρα. Δεν ξεχνάω βουτυράκι, δεν ξεχνάω. Παντού, καλό. Τώρα, εδώ, πιο έξω εδώ. Αυτό εδώ που κάνω στις γωνίες κάνει τη διαφορά. Αυτό εδώ το απλό πράγμα που κάνω, που βουτυρώνω και τα έξω φύλλα, κάνει τη διαφορά στο γαλακτομπούρεκο. Γιατί κάθε μπουκιά σε στέλνει στον παράδεισο. Οι γωνίες αυτές είναι το κάτι άλλο. Όλοι οι γωνίες στέλνουν εντωμεταξύ. Λοιπόν, θα βάλω άλλο ένα και τελείωσα εδώ με τα φύλλα.
Στο τελευταίο που θα ρίξω την κρέμα δεν θα βάλω βούτυρο. Η κρέμα μου είναι βουτυρά, τη θεϊκή, φανταστική και υπέροχη. Μπλουμ μέσα η κρέμα. Έτσι να πέσει μέσα. Μέσα, μέσα, έτσι. Την απλώνω καλά, να πάει παντού, παντού. Θα φουσκώσει, το γαλακτομπούρικό μου φουσκώνει. Φουσκοβολάει. Βανίλιες και κανέλες του ονείρου. Πάμε να κλείσουμε με την ίδια υπομονή που έστρωσα τα κάτω φύλλα. Με την ίδια υπομονή θα μου στρώσετε και τα πάνω. Δεν θέλω τσαπατσουλιές, τα βουτάω όλα μέσα και κάνω κομμάτια από εδώ και κομμάτια από εδώ, βουνά από φύλλο. Θέλω να είναι το τέλειο γαλακτομπούρικο και έτσι όπως σας το λέω θα γίνει το τέλειο γαλακτομπούρικο. Ένα-ένα φυλλαράκι με υπομονή. Τάκ. Ένα-ένα φύλλο. Με τη σειρά. Με τη σειρά. Και βλέπετε, επειδή τα έχω βουτυρώσει, δεν έχουν τσακίσει τα φύλλα. Επειδή είναι βουτυρωμένα, παραμένουν μαλακά και θεϊκά. Όπου διπλώνω, βουτυρώνω. Κανόνας. Διπλώνω φύλλο. Βουτυρώνω φύλλο. Έτσι. Κλείστε το ωραία. Με αγάπη και υπομονή. Ό,τι κάνετε, έτσι να το κάνετε. Κλείσαμε λοιπόν τα κάτω φυλλαράκια. Ωραία. Ναι, μην κλείσετε το βίντεο όμως, έχει και συνέχεια. Πώς θα σιροπιάσει σωστά μετά. Έχει κόλπα μετά. Πώς θα κόψει τα φύλλα χωρίς να διαλυθεί το γαλακτομπούρεκο. Πάμε να στρώσουμε τα από πάνω φύλλα. Από πάνω λοιπόν θα μπει ένα πρώτο που θα είναι έτσι, θα εξέχει έξω και όλο αυτό θα μπει από κάτω. Είτε με μια σπάτουλα, από κάτω. Το θέλω από κάτω. Έτσι. Παίξτε λίγο, παιδιά. Δεν υπάρχει τώρα. Είναι, το γλυκό είναι θεϊκό αυτό. Από κάτω. Χώστε τα από κάτω. Έτσι. Δεν παθαίνει τίποτα το γαλακτομπούρεκο. Έτσι. Να μην βλέπω φύλλα. Έτσι. Μπράβο. Τέλεια. Πάμε τώρα. Το επόμενο. Το επόμενο μπορώ και να το διπλώσω. Αφού όμως βουτυρώσω τη μισή πλευρά. Ποτέ δεν ακουμπάει βούτυρο, φύλλο με φύλλο χωρίς να έχει λίγο βουτυράκι. Αν θέλετε να γίνει τραγανό και θεϊκό το γαλακτομπούρεκο. Διπλό και μέσα. Ό,τι περισσεύει πάλι πάει από κάτω. Τακ. Έλα. Τακ. Μην ανοίξετε το φύλλο και πιάσετε συζήτηση στο τηλέφωνο. Θα ξεραθούν τα φύλλα και δεν θα μπορείτε να δουλέψετε. Και άλλο ένα με τον ίδιο τρόπο. Μέσα εσύ έτσι. Αν έχετε το χρόνο, θα το αφήσετε κάνα δεκάρι λεπτά στο ψυγείο, 10 λεπτάκια, να παγώσουν οι στρώσεις βούτυρο φύλλο, βούτυρο φύλλο, για να κοπεί σωστά χωρίς να τραβιέται και να διαλύεται το φύλλο. Πάμε να το κόψουμε τώρα με ένα κοφτερό ωραίο μαχαίρι. Πάμε να βγάλουμε κομμάτια, έτσι. Κόβω μόνο τα πάνω φύλλα. Μόνο τα πάνω φύλλα. Δεν μπαίνω μέσα στην κρέμα. Στην ουσία χαράζω τα κομμάτια μου για να μπορέσω να τα κόψω μετά και να βγουν ομοιόμορφα, να μην διαλύω τα φύλλα μου. Όπως και δίποτε. Γαλακτομπούρεκο χωρίς βουτύρωμα στις χαρακές των φύλλων δεν λέει. Έτσι. Φούρνος αναμένος στους 180. Το γαλακτομπούρεκο δεν θέλει αέρα, να σας το πω κι αυτό. Αν δεν έχεις πάνω κάτω αντιστάσεις που οι περισσότεροι φούρνοι έχουν, έχεις μόνο αέρα. Αναγκαστικά θα το ψήσεις στον αέρα. Να θυμάσαι όμως ότι αν βάλεις γαλακτομπούρικο στον αέρα, θα σου ξεράνει τα έξω φύλλο γρήγορα, θα σου δώσει πολύ χρώμα γρήγορα έξω και τα μέσα, τα πολλά, εκεί που είναι τα 8-9 από κάτω, θα είναι λίγο παπαριασμένη ζύμη. Εάν το ψήσεις αντιστάσεις στους 180 για περίπου μία ώρα στην κάτω σχάρα του φούρνου, θα σου γίνει θεϊκό, τραγανό, ψημένο σωστά, από κάτω μέχρι πάνω και υπέροχο. Και ένα ωραίο κόλπο για το σωστό σιρόπιασμα είναι το καλό ψήσιμο των φύλλων. Θα πάρω και λίγο νεράκι για να μην χορεύουν τα φύλλα στο ταψί. Πες ότι έχεις μόνο αέρα, βρε παιδί μου, και δεν έχεις. Αν το βάλεις στον αέρα θα πεταχτούν τα φύλλα και θα γυρίσουν ανάποδα. Ενώ έτσι με το νεράκι θα γίνει μια χαρά. Αλείψτε το, χαϊδέψτε το, πιάστε την κρέμα. Πάει για φούρνο και θα ετοιμάσουμε το σιρόπι σε μισό λεπτάκι.
το γαλακτομπούρικο είναι στο φούρνο, ψήνεται σιγά σιγά. Πάμε να κάνουμε το σιρόπι, γιατί θέλω να είναι κρύο το σιρόπι μου, ζεστό καυτό το γαλακτομπούρικο. Η αντίθεση που έχει με τον μπακλαβά είναι αυτή. Στον μπακλαβά τα κάνουμε και τα δύο καυτά και παραμένει τραγανό και θεϊκό και ονειρεμένο ο μπακλαβά. Στο γαλακτομπούρικο, να θυμάστε, το ένα κρύο, το άλλο ζεστό. Προτιμώ ζεστό γαλακτομπούρικο, κρύο σιρόπι. Μπορείτε όμω και τα ανάποδο. Άμα μπερδευτήκατε, μπείτε στο αργύρο.gr, τα γράφω αναλυτικά. Πάμε να βάλουμε μέσα τη ζάχαρη στην κατσαρόλα μας, το νερό, ένα ξύλο κανέλας και δύο λεμονόκουπες. Θα φυλάξετε το χυμό για άλλη χρήση, θα βάλουμε και λίγο στο τέλος. Θέλω το λεμόνι μου να είναι ακέρωτο, πλυμμένο, στεγνό και μέσα. Τα αρώματα που έχει ακόμα και το σιρόπι δεν υπάρχουν. Λίγο χυμό λεμονιού θα στάξω μέσα στο σιρόπι στο τέλος. Βάζω τη φωτιά μου τώρα. Ανακατεύω πάντα ένα σιρόπι πριν λιώσει η ζάχαρη. Από την ώρα που λιώνει η ζάχαρη δεν θέλω καθόλου ανακάτεμα. Δεν θέλω να μου σκαλίζεται, ας πούμε, τώρα που θα ανακατέψω. Μπορεί να πεταχτεί λίγη ζάχαρη γύρω-γύρω στα τυχώματα. Αυτήν την παίρνουμε μόνο με πινελάκι, έτσι. Και μόνο όταν πριν λιώσει η ζάχαρη. Από την ώρα που λιώνει η ζάχαρη δεν ξαναμπαίνει κουτάλα στο σιρόπι μου, γιατί κρυσταλώνει. Και εμένα δεν μου αρέσει η γλυκόζη. Αγαπώ τα γαλακτομπούρεκα, τα αληθινά και τα αυθεντικά. Γαλακτομπούρεκο με γλυκόζη για μένα δεν είναι γαλακτομπούρεκο. Το αφήνω λοιπόν να βράσει. Από την ώρα που θα πάρει βράση, θα βράσει 4-5 λεπτάκια. Και μετά το αφήνω εκεί να κρυώσει. Έτοιμο! Το ακούτε? Ακούγεται μέσα το τρίξιμο του φύλου και το βράσιμο της κρέμας. Όπως είναι ζεστό, ροδοψημένο, ροδοκόκκινο και θεϊκό, φύγε εσύ από εδώ, θα βάλουμε μέσα το σιρόπι που έχει πλέον κρυώσει. Έλα κοντά μου εσύ. Με μία μύτη φαίνεται, με μία μύτη είδα εκεί. Όπως είναι καυτό, ρουφάει τώρα το σιρόπι. Καυτό, καυτό και φανταστικό. Δείτε ρόδισμα τα φύλλα. Πίθανο. Φτιάξτε το όλοι, αυτό το γλυκό, φτιάξτε το όλοι. Όμως τι θέλω από εσάς τώρα? Θέλω το γαλακτομπούρικό μου να κρυώσει για να κοπεί και να είναι θεϊκό και να τραβήξει σωστά το σιρόπι, όπως όλα τα γλυκά του ταψιού πρέπει να μείνει και να κρυώσει. Να το κόψω και να έχει πιει το σιρόπι του. Άμα το κόψω ζεστό, δεν έχει προλάβει ακόμη να το πιει, άρα θα μου βγάλει ζουμάκι, θα μου βγάλει σιρόπι, έτσι. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να βγάλουμε ένα κομμάτι. Ακόμα και βέβαια, έτσι, είναι ζεστό. Θέλω να το αφήσετε να κρυώσει για να είναι ακόμα πιο ωραίο. Ωραίο είναι το τρώστο ζεστό, αλλά δεν είναι ωραίο να το κόβει. Ακού τα φυλλαράκια, πόσο σιρόπι έπεσε πάνω, πολύ σιρόπι, αλλά παρέμεινε τραγανό. Δεν υπάρχει, λέμε, αυτό το γαλακτομπούρεκο. Τα κάτω φυλλαράκια, κρίτσι κρίτσι. Το πρώτο θα είναι δικό μου, δεν θα βγει σωστό, αλλά είναι γωνία και τη γωνία εγώ δεν την αφήνω για κανένα λόγο. Ελάτε τώρα να δείτε, κάτσε να το βάλω εδώ, μην το γυρεύω, ψήσιμο. Τραγανιστό είναι από κάτω, ψημένο σωστά, με τέλεια κρέμα, με κρεμούλα που είναι αφρός. Και μην ξεχάσω, μπείτε από κάτω, κάντε subscribe, κάντε like, comment, ό,τι θέλετε. Αυτά τα πλαϊνά εδώ, αυτά τα πλαϊνά. Καλοψημένο θεϊκό. Απίθανο. Yeah.